Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Ιωάννης Ζάτσης. Στην ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Φοβερός ο Γιάννης. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια για το ντέρμπι της πόλης μετά από 4, 5, 6 όσα χρόνια θέλετε πείτε εσείς απουσίας. 4, τι πώς από, την πόλη μας. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Άρης. Τετάρτη στις 7. Μπράβο, Τετάρτη στις 7. 5 εισιτήρια σας δίνει εδώ το Λίμπερο και η Ράδιο Μαρμίτα. Πληκτρολογείτε FM. Κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Στις 10 παρά ένα λεπτό θα πούμε όλους τους νικητές και τις νικήτριες. Έλα, Ζάχο. Προτείνω την Εκέδα να βάλει τον κύριο Σταυρίδη. Του Σταυρίδη. Όχι, του Σπάθα να βάλει, λέω. Του Σταυρίδη να βάλει. Ναι. Γιατί τα είχε πάει καλά σε εκείνο το μάτι. Ναι, και να βάλει το. Εγώ 3-0 κερδίσατε. Να βάλει το Σπάθα και το. 3-0. Και το Δαλούκα τέταρτο. Αχά. Λοιπόν. Και κουρουμπίλια θέλω επόπτη. Κουρουμπίλια σου χάρη, λάω. Κανείς δεν τα βλέπει το μάτι. Κουρουμπίλια να βάλει 7η αγωνιστική. Δύσκολα. Λοιπόν, ο 7-79 λέει. Εννοείται ότι η Μπενφίκα το 2 πρωταθλητριών είναι μεγαλύτερο όνομα. Έχει και 3. Στα 3 διπλά μέσα στην Τούμπα. Μπενφίκα και Τσέλσι με 3-1 έχασαν από τον Άρη, λέει ο φίλος 779. Ανταπαντώ. Ναι. Η Μπενφίκα έχει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, το 61 και το 62. Φίλε 779. Άκου λίγο τι ευρωπαϊκούς τίτλους έχει και η Τσέλσι. Ναι. Έχει ένα κύπελο πρωταθλητριών Champions League. Ναι. Champions League δεν έχει η Μπενφίκα. Το 2011-2012. Τι είναι, δεν μετράνε και αυτά επειδή είναι τσάπιο. Φίλε, το 61-62 με το 2011-2012 είναι ίδιο το ποδόσφαιρο. Μετράει δηλαδή. Μετράει, αλλά είναι ίδιο. Με αυτή τη λογική και ήταν ίδιο, δεν ήταν. Το πρωτάθλημα του 85 που πήρε στο. Ζάχο. Δεν είναι, η ιστορία μετράει από την αρχή. Το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω. Η ιστορία μετράει από την αρχή. Δηλαδή, ίδιο είναι ο θεσμό τώρα του Champions League με το παλιό πρωταθλητριό. Σε 50 χρόνια θα είναι διαφορετικό. Δεν θα μετράνε αυτό. Ακούγεσαι και εσύ και ο 7-79. Να πω λίγο του τίτλου ευρωπαϊκού. Έτσι, γιατί μου βγάλατε την Μπενφίκα. Μεγαλύτερο όνομα από ευρωπαϊκούς τίτλους. Σαν παλμαρέ τίτλων. Σαν παλμαρέ τίτλων λοιπόν, ναι, επειδή μετράνε όλα όπως λες, φυσικά. Η Μπενφίκα έχει 1, 2, 4, 5 ευρωπαϊκούς τίτλους. Τι έχει άλλους, εκτός 5 ευρωπαϊκούς τίτλους, σου πω έναν και η Μπενφίκα έχει 2. Εντάξει, γιατί μου βγάλα την Μπενφίκα μεγαλύτερο όνομα σε τίτλους. Από την Τσέλσι. Και εσύ και ο 779. Έτσι λέω εγώ. Έτσι, οι ευρωπαϊκούς τίτλους έχει ένα κύπελλο πρωταθλητριών Champions League 2011-2012, ένα Europa League κατάκτηση 2012-2013, δύο κύπελα κυπελούχων Ευρώπης 70-71, 97-98 και ένα σούπερ κύπελο Ευρώπης το 1998. Ναι. 5 ευρωπαϊκούς τίτλους έναντι της Μπενφίκα που έχει μόνο 2. Ναι. Κυρίες, το Super Cup είναι εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα μην μου βγάλεις, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω εγώ. Μπήκα γκούγκλαρα έτσι για να τσεκάρω αυτό που είπες και αυτό που είπε 779. Με συγχωρείτε αν κάνατε λάθος. Όχι. Εγώ επιμένω όμως. Προφανώς όμως ο 779, δεν λέω για σένα. Ναι. Όχι, εγώ το λέω. Θεωρεί μεγάλη ομάδα την Μπενφίκα και την Τζέλσι επειδή λέει έχει 3 στα 3 διπλά μέσα στην Τούμπα. Όλες σε πειράζει. Όλες οι αγγλικές ομάδες. Σαν έτσι αυτό την παράδοση που έχουν από πίσω τους όλο αυτό το δηλαδή έχουν παιδί μου μια διαφορετική οπτική για το ποδόσφαιρο. Τις βλέπεις διαφορετικά. Η Μπενφίκα είναι άλλο πράγμα. Αν το πάρουμε έτσι, η Μπενφίκα έχει 36 πρωταθλήματα στη χώρα της. Ναι, βέβαια δεν συγκρίνεται το πορτογαλικό πρωτάθλημα με το αγγλικό. Έχει 26 κύπελα από Πορτογαλίας. Καμία σχέση, καμία σχέση. Έξι το πορτογαλικό κάπου. Είναι, να σου πω κάτι. Για Ευρώπη μιλούσαμε. Ναι, ναι. Το πορτογαλικό είναι σχεδόν σαν το δικό μας. Σχεδόν σαν το δικό μας. Για ευρωπαϊκούς τίτλους, παρότι αυτά που διάβαζε δεν αμφισβητούνται, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη σαν οντότητα η Μπενφίκα, διότι η Τσέλσι είναι τα τελευταία. Σε αυτά που διάβασα, αν ξέρετε, στη δεκαετία του 70, τα τελευταία χρόνια. Εγώ, τα έχει πάρει. Εγώ είπα, τα τελευταία χρόνια φυσικά είναι. Βάσει τίτλων ευρωπαϊκών. Ωραία. Έτσι, βάσει τίτλων ευρωπαϊκών, λοιπόν, η Τσέλσι, για να το ολοκληρώνουμε και να το κλείνουμε, έχει 5 ευρωπαϊκούς τίτλους και η Μπενφίκα έχει 2. 2. Εντάξει. Okay. Και το κλείνουμε εδώ το θέμα. Κλείνουμε. 5 εισιτήρια σας δίνουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Δεν βλέπω ελάχιστη τέτοια βλέπω. Για το ΠΑΟ Κάρης. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για το δεσμό του κυπέλου Τετάρτη 7 το απόγευμα. Νομπάρετε το μας δηλαδή, δεν βλέπω πολύ ανταπόκριση. Βλέπω δηλαδή, αλλά όχι όπως το ΠΑΟΚ
Τσέλσι στο ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί ακόμα, ακόμα είναι νωρίς. Να είναι νωρίς, να είναι έξω τη δεύτερη ώρα, μπορεί να φορτσάρουν. Εμείς έχουμε υποχρέωση να το λέμε να φυσικά, τα κάνουμε. Φυσικά, φυσικά. Πέντε εισιτηριάκια είναι αυτά. Να ενημερώσουμε και ότι στοίχημα.gr, στην οποία βρίσκεται τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα, σας δίνει κάποια αποτελεσματάκια. Νέα Σαλαμίνα από ΕΛ στο 91-3 με 0-2 ημίχρονο. Τελικό στο 6-88. Η Ρίγα κέρδισε με 1-2. Μόλις τώρα, τι είναι αυτό ρε φίλε? 1-2 είναι η Σαχτάρ με την Χόφεχάιμ. Μπράβο. Και 0-0-9 εκάντεχει. Την ΓΑΕΚ την πιάσαμε στο ημίχρονο, τουλάχιστον αν την πιάσουμε στο δεύτερο δεν ξέρω. Ναι. Σαμπτόρια Φιωρεντίνα 0-1, βλέπω. Αυτό τι είναι, πρωτάθλημα? Ιταλία 1, ναι, πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Θα ήταν κανένα στο ημίχρονο, ημίχρονο είναι. Έτσι, στο παίξετε διπλό ημίχρονο, κυκλώστε. Α, ξέρεις τι είναι αυτό. Τις πρώτες αγωνιστικές στα μας που δεν έγιναν τότε που έπεσε η γέφυρα προφανώς. Πάτε και ένα κουκουρούκο εδώ πέρα. Τι έγινε πάλι? Πάτε μια ανανέωση, ένα ριφρεσάκι. Να ορίστε, ήρθαν 2-3 μηνυματάκια. Έτσι. Για το ΠΑΟ Κάρης, 5 εισιτηριάκια σας δίνουμε. Μ' άρεσε που είπες στοίχημα με μεγάλη, τι είπες, γκάμα. Ωραία, αυτή η λέξη μου αρέσει, γκάμα. Θυμίζεις τον Μπρούνο, ε. Υπάρχει η λέξη γκάμα, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές ταιριάζει παντού. Έτσι, περιπτώσεις. Μην ταιριάζει και την Τετάρτη. Απλά να ξαναπούμε, δεν ξέρω, οι φανέλες ήρθανε. Στην φανέλες. Υπάρχουν φανέλες Μπρούνο γκάμα στην Πούτη. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν, δηλαδή, άμα πάει κάποιος φίλος μπορεί να πάρει. Πάρε, θα σου στείλω, θες να πάρεις μία. Ρε φίλε, τι να την κάνω. Να την πάρεις, δεν φορές. Δεν θέλεις. Προτιμώ του Πρίγιο. Του Πρίγιο, προτιμώ του Πρίγιο, του Ζάμπα. Καλά, τον Πρίβιο, μην του πάρει. Μην την πάρει τον Πρίβιο, μπορεί να αποτελέσει σύντομα παρελθόν. Γιατί το λες αυτό? Ξέρω εγώ, για προς πόλεις, δεν το είδε τον Πρίγιο. Πόλεις τώρα τέτοια εποχή δεν νομίζω. Το Δεκέμβριο, άμα σκάσει τέτοια η πρόταση, θα πει δηλαδή όχι. Κοίταξε, λέει. Τον παίχτη πάντα τον πουλά στον πικ του. Στο πικάρισμα του τον πουλά. Γιατί τον πουλά? Γιατί μετά από ένα χρόνο μπορεί να αξίζει τα διπλά, αλλά μπορεί να μην ξέρει και τίποτα. Δεν με χαλάει καθόλου. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζουν. Μα αυτό σου είπα, το ίδιο είπα. Το ίδιο είπα. Και πολλή γυναίκα βλέπω, ρε φίλε. Τι γίνεται να. Ναι, πολλή γυναίκα έχουν επηρεαστεί από τον μπάσκετ του Άρη. Ναι, ναι, πολλή γυναίκα τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είστε. Μπορεί να είναι και Αριανοί αυτοί που στέλνουν. Και, τι, και λέει Ιωάννα. Ναι, τι, ναι. Εγώ δεν είπα ΠΑΟΚ ή Άρης. Λέω συμμετοχή γυναικεία. Ρε φίλε, τα εισιτήρια είναι για το ΠΑΟΚ Άρης. Ξέρεις αν η Ιωάννα ή η Κατερίνα. Όχι, μπορεί να Άρης, ή ο Ανέστης ή ο Νίκος ή η Ευαγγελία. Ή ο Μιχάλης, τι η ομάδα μα είναι. Όχι, εγώ είπα ότι βλέπω ότι πολλές γυναίκες στέλνουν γενικά. Πάντως, και αυτό εδώ το 003 μου θυμίζει Ολυμπιακό ένας με 003 έστελνε. Και τι, δεν ξέρω. Είναι, λέει η Ιωάννα. Δεν ξέρω. Να μην πούμε το επίθετό της. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια γιατί μεγάλο... μέχρι να πάμε θα ξανακάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω λίγο να. Έχω εγώ ένα θεματάκι εδώ με τον Μαυράη γιατί το βλέπω στο. Πες το. Α, να ξεκινήσω εγώ γιατί δεν έχει ο Άρης ιδιαίτερη δημοσιογραφία. Εγώ επιμένω για να πούμε λίγο έτσι, ένα λεπτάκι θα πάρει αυτό που θέλω να πω. Εγώ επιμένω στη χθεσινή μου άποψη, όσο κι αν εσένα σε ψιλοχαλάει, ότι το μάτς της Τετάρτης είναι ένα μάτς το οποίο είναι καθαρά γοήτρου και τίποτα άλλο. Και πιστεύω και ό,τι διαβάζω εδώ, γι' αυτό σου το συνδέω με τον Μαυράη. Από το All About Άρης, τα δεδομένα με Μαυράη γράφει και για μέσα στο διαβάσω είναι ότι είναι λέει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον περίμενε η ομάδα, λογικά εννοεί τους τον προπονητή και το team. Ο πρώην αρχηγός του Αμβούργου δεν υπολογίζεται λογικά για τον αγώνα με τον Μπάς Γιάννενα, αλλά μετά την αναμέτρηση των ζωσιμάδων θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του και θα πάρθουν οι αποφάσεις όσον αφορά τον τεμπούντο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω, γράψτο, ότι με τον ΠΑΟΚ θα παίξει ο Μαυράη. Και καλώς θα παίξει. Μακάρι να παίξει. Λέω εγώ. Μακάρι να παίξει, γιατί από την ανετοιμότητα που έχει θα φάει κόκκινη και θα βγει. Έτσι λες. Έτσι λες. Εγώ λέω, το κάνω έτσι κολομαντευσιά και πας αυτό που θες να πεις εσύ. Λέω ότι σε αυτό το match θα παίξουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορεί τις επόμενες αγωνιστικές να είναι και ενδεκαδάτη και θα παίξουν, δηλαδή πιστεύω θα παίξει ο Μαυράη, θα παίξει ο Σιώπης που δεν έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Και είναι εν δυνάμει ενδεκαδάτη αυτοί οι δύο, ειδικά αυτοί οι δύο. Θα παίξει ο Κολάσο, θα παίξει πιστεύω μπορεί να μην παίξει και ο τερματοφύλακας, λέω εγώ. Θα μπουν τουλάχιστον 6-7 οι οποίοι δεν είναι ενδεκαδάτη, έτσι λέω εγώ. Είδομεν. Και μια περίπτωση γι' αυτό το συνέδεσα είναι και αυτή του Μαυράη, ο οποίος θα πρέπει να πάρει και κάποια παιχνίδια στα πόδια του. Γκολ για τον Άγιαξ!
Άγιαξ ΑΕΚ 1-0. Τι σου είπα, στο 46. Χι ημίχρονο τελικό, ρε φίλε, με παραδέχεσαι τα στοιχήματα και χθε. Ναι, κάτσε να τελειώσει. Πάω, κα... Τι να τελειώσει, θα σοφαρέσει η ΑΕΚ. Μην βιάζει. Δεν ξέρει, ρε φίλε, τι γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ είπα 3-0 στο δεύτερο να βγει. Κάτσε να δούμε, να δούμε. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, σου είπα, όπω είδε στο στοίχημα, είμαι καλό. Δεν θα κάψω το θεματάκι που έχω. Δεν θα κάψω το θέμα. Θα το κάψει. Ναι, ναι, θα το ξεκινήσω το θέμα μόλις κάνουμε το, το διάλειμμα. Και να ανοίξουμε 9, και τις γραμμές, βέβαια. Να ανοίξουμε και. Αλλά θα κάνουμε λίγο ένα θεματάκι που νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει τους φίλους του Άρη έντονα. Του Άρη. Όσον αφορά το μέλλον της ομάδας. Το μέλλον. Για τα οικονομικά. Ναι, πρέπει να προβληματίσει έντονα. Δεν θα το κάψω όμως το θέμα τώρα. Να το κάψουμε μετά. Θα απαντήσω βέβαια, γιατί δεν ξέρω. Θα κάνουμε το διαλυματάκι τώρα και θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Φυσικά θα απαντήσω. Σε αυτό που θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Σε αυτό που θα σχολιάσουμε. Έτσι. Έγινε. Θα πούμε φυσικά και για τη ματσάρα την αυριανή. Εσύ θα πει. ΠΑΟΚ Τσέλσι. Θέλω και εκεί την άποψή σου. Ναι, εντάξει, μπορεί να απέχεις, παιδί μου, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, ναι. Μπορεί... ναι, μέχρι του χρόνου. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Καλά, τίποτα είναι, δεν είναι σίγουρο. Το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει. Το μόνο σίγουρο είναι ο θάνατος, τίποτα. Και η φορεία. Και η φορεία. Το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει 6 μάτς Europa League. Σωστό αυτό. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει ή όχι. Τα προγνωστικά λένε ότι έχει τη δυναμική και τον όμιλο βλέπω να περνάει. Τη δυναμική και τη δυνατότητα να περάσει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το βλέπουμε και μετά τον Ιανουάριο στην διοργάνωση του Europa League. Κάποιοι συνοπαδοί σου μέχρι και τελικό θέλουν. Γιατί... καλά, εσείς λέτε εδώ ότι θα πάρετε πρωτάθλημα επειδή κερδίσατε. Πιο πιθανό είναι να πάει ο ΠΑΟΚ τελικό UEFA ή να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Να πάει ο ΠΑΟΚ τελικό UEFA. Εντάξει. Εγώ λέω να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Εγώ λέω το πρώτο. Εντάξει, πες εσύ, εκείνο όλο το άλλο. Εντάξει. Εντάξει. λοιπόν, εσείς κάνατε τρεις νίκες με Λεβαδιακό, έτσι, με Λάρισα και με τα άλλα τα λιμά, με τη Λαμία. Και πάτε για πρωτάθλημα, πάτε σίγουρη πεντάδα, θα βγείτε ένα Ευρώπη, μάτσε θα σας ξεσκίσουμε 7 στα 7 και τα λοιπά. Όχι, σας ξεσκίσουμε δεν λέω, εντάξει. Λοιπόν, όλοι έτσι λένε. Καλά, ελάτε, σας περιμένουμε και θα δείτε τα καλά, πάνε. Τι θες να πει, ελάτε, θα χάσουμε. Τι θες να πεις. Εγώ. Και εσύ 3-0, 4-0 λες για την Τετάρτη. Στο είπα από την αρχή. Όχι, εγώ δεν είπα έτσι. Τι είπες. Εγώ είπα ότι είστε τυχεροί. Ναι. Πάρα πολύ τυχεροί. Ναι. Γουστάρω που κληρώθηκα με τον Άρη. Ναι. Αλλά δεν μου αρέσει το timing που παίζουμε. Γιατί, μια χαρά είναι το timing. Γιατί ρε φίλε, έχω τώρα Τσέλσι. Δύο δεκάδε είσαι. Έχω τη χάρτινη πρωταθλήτρια την Κυριακή. Ναι. Έτσι, έχω Τετάρτη εσένα. Δύο δεκάδε είσαι. Στάσου, έχω και εκεί. Τρει να έχω. Ναι. Έχω και Κυριακή. Ναι. Τα γαϊδεμένα παιδιά να πούμε του Πειραιά. Ωραία. Εντάξει. Δεν γίνεται σε όλα αυτά τα μάτς να παίξουν οι 11 ποδοσφαιριστές οι γνωστοί. Ναι, πρέπει να κάνει κάποιος το κατάλληλο rotation. Ναι, αυτά που έλεγα εγώ. Την κατάλληλη διαχείριση. Αυτά που έλεγα εγώ. Και νομίζω σε ένα θεσμό κυπέλου, ο οποίος είναι αρκετά υποβαθμισμένος, έτσι, ότι θα κάνει το ανάλογο rotation. Οπότε νομίζω ότι. Και εγώ μια απλή νίκη θα επιδιώξουν και οι δύο σύλλογοι. Ναι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον μάτς. Σωστό. Έτσι, αλλά δεν ξέρω αν θα στοιχήσει. Αν θα στοιχήσει το rotation που θα κάνει ο Λουτσέσκου ή το rotation το ενδεχόμενο. Α, μπράβο. Ενδεχόμενο τώρα έκανε σωστή προσέγγιση. Που θα κάνει και ο. Εγώ σου το είπα. Και... αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι αδιάφορο το μάτς. Όχι, όχι. Αδιάφορο. Όταν είναι Άρης ΠΑΟΚ δεν είναι αδιάφορο. Το γόητρο υπάρχει και σου είπα και τάβλη να παίξουμε. Αλλά πιστεύω, στο είπα και χθε. Και θα έβαζα ένα ευρώ σε αυτό ότι θα κάνουν και οι δύο rotation. Εδώ είμαστε. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει σίγουρα rotation. Ναι, ο Άρης γιατί να κάνει rotation. Γιατί να κάνει, γιατί έχει μάτς μετά με την Τρίπολη στο Χαριλάου. Γιατί εύκολο μάτς είναι. Okay. Να έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Χαριλάου. Πάντως ο Σούλης, ο παλιός προπονητής, ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Ναι, τι είπε ο κύριος Σούλης. Είπε ότι προβλέπει, λέει, να περνάει ο αίτητος, λέει, Σπάτων. Μαζί με τον Άρη. Εντάξει, τώρα τρόλαρε. Ναι, ναι, ο Σούλης. Είναι στον Αίτητο Σπάτων ο Σούλης. Ναι, είναι προπονητής στον Αίτητο Σπάτων. Σοβαρά μιλάς, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ναι, φυσικά θα υπάρξει και εκεί ντέρμπι, γιατί δεν το λέτε. Αίτητο Σπάτων με Αίτητο Θεσσαλονίκη. Κοίτα, να σου πω τώρα. Αίτητο, ρε φίλε. Να σου πω τώρα, άμα σας κάνουμε κάνα 0-1 στο τέτοιο, μπορεί να το αφήσουμε το ματσάκι μπας και μείνετε για απ' έξω. 0-1 πού? Στην Τούμπα. Ναι, καλά. Άμα σε κάνουμε όμως κανένα 3-0, πρέπει να παίξει κάτι τέτοιο. Δύο νίκες, άμα κάνει κάποιο, περνάει. Μα αυτό σου λέω. Άμα κάνει κανένα 3-0 ο ΠΑΟΚ, μετά είσαι υποχρεωμένο να κερδίσει. Αν ψιλοαγχώνεσαι. Και το αντίθετο. Ψιλοαγχώνεσαι γιατί σε τέτοιε έδρε με τέτοιε ομάδε.
Έχει άσχημο παρελθόν. Πρόσεξε τον Εργοτέλη, δεν έχει καλή τέτοια. Εγώ κέρδισα πέρσι τον Εργοτέλη. Δεν έχει καλή προϊστορία. Έχω πολύ καλή προϊστορία. Ναι, γενικά στην Κρήτη έχει καλή προϊστορία. Έχει δίκιο. Ναι. Όχι. Γενικά, στην Κρήτη γενικά δεν έχω πολύ καλή προϊστορία. Ναι. Παλαιόθεν. Παλαιόθεν. Είχα 20 χρόνια, 22 να κερδίσουμε στο γιατί κουλέ. Κοίτα, άμα το κάνουμε έτσι, μέχρι τι 11 θα κάνουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Α, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν μπορώ, άμα πιάνω κουβέντα μαζί σου, ξεφεύγω. Πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά. Να πούμε τι κληρώνουμε. Φυσικά. Άντε, πες το μία. Φυσικά. Πέντε εισιτήρια για τη μεγάλη νίκη να πάτε να δείτε την Τετάρτη. Του πάω, του Άρη. Τη μεγάλη νίκη του Άρη στην Τούμπα. Ναι. Πέντε εισιτηριάκια. Δεν στέζω μόνο. Είπαμε, Αριανέος μπορεί να πάει να στείλει και φυσικά. Αν έχει καλή ασφάλεια ζωή. Αν έχει ασφάλεια ζωή και λέει ότι στο 02 δεν θα πανηγυρίσει, α στείλει μήνυμα στο 54526 το ονοματεπώνυμό του. Και φυσικά θα κλειώσουμε. Πολύ σωστά, τέλειο Ζάγο. Και φυσικά και στο 3-4-0, αν έχει την δύναμη να μην κλάψει με τον Πάνο Τανάκη και τον Πάνο Χαμπάρη. Καλά, πέρας. Μπορεί άμα κλάψει σήμερα ότι είναι Αριανό. Τι είναι, μπορεί να τον πήρε γκόμενά του και να πει χωρίζουμε, ρε φλέ, και να κλαίει. Και άμα γελάσει, μπορεί να τον πήρε γκόμενά του και να τον είπε, έλα το βράδυ θα με τόπλε. Εντάξει. Σωστό για αυτό. FM και νόμο ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Διάλειμμα, ερχόμαστε. Ένα θεματάκι 3 λεπτών. Την τοποθέτηση του Ζάχου και γραμμές 2310-287-888 στο 52 Άγιαξ Χάρτινη 1-0. Εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω να φύγατε εσείς. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές με τις μουσικάρες ο Γιάνναρος, ο Ζάτσης, συντροφιά παρέτσα μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ όλοι μαζί. Όλο το επιτελείο του Λίμπερο 107,4 στον FM με ράδιο Μαρμίτα, επαναλαμβάνω. Ζάχο να πω μια, τα πέντε εισιτήρια που δίνουμε. Βέβαια, ξανά. Πέντε εισιτήρια, φίλοι και φίλες, σας χαρίζει ο σταθμός και η εκπομπή ράδιο Μαρμίτα για το μεγάλο ντέρμπι της πόλης, ΠΑΟΚ Άρης, την επόμενη Τετάρτη, στο γήπεδο της Τούμπας, στις 7 το απόγευμα για το μάτς του Κυπέλου. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, πάρτε το κινητάκι σας. Πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο και στείλτε στο 54526. FM κενό ονοματεπώνυμο. Κάποιο σχόλιο θέλετε, αποστολή στο 54526. Μόνο 1 και 19 συν ΦΠΑ. Δηλαδή με 1 και 19 που παίρνει ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη το πρωί, μπαίνει στην κλήρωση για να πα στην ματσάρα ΠΑΟΚ Άρης, το πρώτο ντέρμπι μετά από 4 χρόνια απουσία του συμπολίτη. Περιμένω με αγωνία αυτό που είπε για το θεματάκι το οποίο. Ναι. Να απαντήσω φυσικά. Αν μπορώ να απαντήσω, θα το απαντήσω. Ναι, δεν, επειδή δεν θέλω να κινδυνολογήσω εγώ, ναι. Είδα σε κάποιο site ότι ρεπορτάζ που λέει ότι υπάρχει καταδίκη 12 μηνών για Θόδωρο Καρυπίδη για τον πρόεδρο του Άρη. Ωραία. Τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη συνεχίζονται για τον Θόδωρο Καρυπίδη αναφορικά με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που διατηρεί. Ο πρόεδρος και διοικητής της ΠΑΕ Άρης βρέθηκε τη Δευτέρα 17/9 ενώπιον του ΔΕΛΤΑ Μονομελούς Πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης ως κατηγορούμενος για τη μη καταβολή δεδουλευμένων σε 5 υπαλλήλους. Σε κάθε μία από τις 5 εργαζόμενες γυναίκες που εργαζόταν σε υποκατάστημα που βρίσκεται στην Τούμπα. Οροστοιχείο στην Τούμπα δεν πλήρωσε. Άφησε απρίωτο στην Τούμπα, απρίωτο εργαζόμενο. Ναι. Ο Φίλιπ Ποσά 10 έως 18.000 ευρώ από το 2016. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική για τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος καταδικάστηκε με ένα χρόνο κάθριξης με τριετή αναστολή. Ανάλογη ήταν και η ποινή για τον άμεσο συνεργάτη του και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Σίμ Ορφανίδη, ο οποίος καταδικάστηκε με 10 μήνες κάθριξη. Με τριετή αναστολή και οι δύο ποινές είναι πρωτόδικες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν έφεση. Ναι. Αν δεν θυμούμαι καλά. Εντάξει, εγώ το δικαστικό δεν το ξέρω καλά, ούτε δημοσιογράφος είμαι φυσικά. Αυτά τα ξέρουν περισσότερο εδώ. Να κάνω το ερώτημα. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον κύριο Καρυπίδη? Νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί πήγε στο δικαστήριο τότε και για υποθέσεις? Γιατί, γι' αυτό θέλω να σου πω, θυμάμαι καλά. Ναι. Θέλω εδώ και τη συμβολή εδώ των Αριανών δημοσιογράφων, αν μπορούν να μου στείλουν. Αν θυμάμαι καλά, έχει επιδικαστεί ένα ποσό υπέρ του κυρίου Καρυπίδη στη διαμάχη που έχει με τον Μαρινόπουλο. Άλλο ο Μαρινόπουλος. Εδώ τώρα η διαμάχη είναι μεταξύ του κυρίου Καρυπίδη που είχε την επιχείρηση στο σούπερ μάρκετ στο όνομά του. Σωστά. Και με τους εργαζόμενους, οι οποίοι μιλάμε για εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες μείναν απλήρωτες για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ρωτώ, να απαντήσεις. Ναι. Ερωτώ, αν ήταν κάποια συγγενή σου από τις μητέρες αυτές τις εργαζόμενες ή κάποια γυναίκα σου, α πούμε. Αυτό θα σου πω. Και είχατε δύο παιδιά. Έτσι, στην πτωχευμένη Ελλάδα της κρίσης. Ωραία. Μιλάμε για 400-500 ευρώ τώρα. Δεν μιλάμε για ποσά τρελά. Έτσι. 400-500 ευρώ το μήνα. Και δεν τα πέραν αυτά τα λεφτά. Και δεν είχες να ζήσεις τα παιδάκια σου. Τι θα έλεγες? Λοιπόν. Άσχετα από το παδικό. Δεν είναι. Άκουσε με.
Ο εργαζόμενος πάντα πρέπει να πληρώνεται. Είτε παίρνει 1.000 ευρώ, είτε παίρνει 100, είτε παίρνει 500, είτε 600. Παρέχει μια υπηρεσία στην οποιαδήποτε δουλειά που κάνει και πρέπει να πληρώνεται. Και φυσικά πρέπει να πληρωθούν. Εγώ δεν λέω να μην πληρωθούν. Λέω να ισχύσουν όλες οι αποφάσεις. Γιατί έχει κάποιες αποφάσεις υπέρ του, νομίζω, ο κύριος Καρυπίδης. Εγώ δεν θέλω να το, δεν είμαι δικηγόρος του. Και στο κάτω-κάτω ας πληρώσει. Αυτό τι σχέση έχει με τώρα. Να πληρώσει. Όχι. Να πληρώσει. Αυτό... Και φυσικά μέχρι τώρα σε υποχρεώσεις τον Άρη είναι μια χαρά. Είναι... Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να λέει ότι του χρωστάρει ο Άρης λεφτά αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Οι μεταγραφές που γίνανε, τα συμβόλαια. Ναι. Τα συμβόλαια έχουν δοθεί προκαταβολές. Προκαταβολές. Γιατί όταν λες ένα ο Μαουρίτσιο έχει πληρωθεί όλη τη χρονιά. Ρωτάω. Φυσικά πληρώνεται μία προ... Νομίζω ο κύριος Σαββίδης δεν έχει δώσει δικαίωμα. Άλλο σου λέω. Έτσι, το δεν είπα αυτό. Λέω πήρες μία μεταγραφή του Χατσερίδη. 1,5 εκατομμύριο. Πληρώθηκε το 1,5 εκατομμύριο. Το συμβόλαιο βέβαια. Όχι. Το 1,5 εκατομμύριο. Όχι, όχι. Περίμενε, ρε φίλε. Το 1,5 εκατομμύριο είναι το συμβόλαιο του για μια χρονιά. Δεν τα παίρνει μπραβ. 2-0 ο Άγιαξ. 2-0 ο Άγιαξ στο 66 offside του Οθουβού. Δεν κρύβεται η χαρά του. Ο Κομίνης, ο Κομίνης στην Ολλανδία. Ο Κομίνης είναι βγες από το σώμα του επόπτη Κομίνη. Ποντίκι και Κομίνη. Βγείτε από ο Κομίνης βέβαια στο Βόλο καλός ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ακυρώνει τον γκολ. Αδικία. Γράψε μία αδικία. Ναι, δεν ξέρω, δεν είναι τη φάση. Αν ξαναδώ τη φάση, θα σου πω αν είναι offside. Γιατί αν είναι offside, θα το πούμε. Εκεί πέρα δεν γίνονται λάθη. Και αν γίνουν λάθη, θα γίνουν ένα σκάφο. Δεν γίνονται λάθη. Με την Μπενφίκα που έδωσε το πέναλτι. Γίνονται. Δεν γίνονται λάθη. Γίνονται λάθη, αλλά είναι στα 10 μάτς θα γίνουν. Καλά, εσύ τα ξέχασε κιόλα τώρα γιατί έχει να δει ευρωπαϊκό μάτς καμιά 40-50 χρόνια. Θα δω του χρόνου. Δεν πειράζει. Ο Αντρέας Παπαδρέου. Εντάξει, ωραία. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα εγώ λέω για να μην νομίζω ότι. Πες ότι γραμμές είναι ανοιχτές. Ανοιχτές. Δεν το είπες. Εσύ έπρεπε να το πεις. Εγώ απάντηση δίνω. Εντάξει, 23-10, 287 και 38 γραμμές είναι ανοιχτές. Εδώ, Ράδιο Μαρμίτα, μετά Ζωτρέγια και Ζάχο Ντρούλικ. 49-45 και 287, 38, 23-10, 287, 38 και επαναλαμβάνω. Λέω. Και έτσι να είναι, ξέχνατε ότι έχει και οι δικαστικές αποφάσεις τελεστήδικες κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Για να παίρνει κάποια χρήματα από τον κύριο Μαρινόπουλο, αν το θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά και εκείνο να μην υπάρχει. Να πληρωθούν φυσικά, να πληρωθούν αν χρωστάει αποδεδειγμένα, να τα πληρώσει και τι σχέση έχει αυτό με τον Άρη, δεν το καταλαβαίνω. Να τα πληρώσει και στον Άρη είναι μια χαρά. Καλά, καταδικάζεται. Στον Άρη φέτος για να σου το πω. Υπάρχει καταδίκη 12 μηνών για τον πρόεδρο του Άρη. Θα πάει για οικονομικές ατασταλίες προς εργαζομένους. Ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν το λέω εγώ. Και το θεωρείς ότι είναι όλα καλά. Φυσικά, γιατί τι πρόβλημα okay. είναι. Μα να πληρώσει σου είπα, αν χρωστάει να πληρώσει. Μαζί σου, εγώ απλά καταγράφω. Αν εννοείς, καταλαβαίνω τι λες. Καταγράφω αυτό που είδα, όχι μόνο σε ένα, σε πάρα πολλά σε αρκετά καλά έκανες. Ναι, η καταδίκη 12 μηνών επικεφαλίδα. Ωραία. Για τον πρόεδρο του Άρη θα σου απάντησα νομίζω, αλλά και για να σου το πω και διαφορετικά. Αν εννοείς ότι φέτος ο Άρης δεν θα μπορεί ας πούμε, να είναι πληρωμένοι παίκτες, να σε πω έτσι τελείως μπακαλίστικα, χωρίς να τα ξέρω και πολύ καλά. Ο Χρήστος Ζαλτίδης και το δημοσιογραφικό έδειο επιτελείο μπορεί να απαντήσει ότι τα έσοδα του Άρη φέτος θα είναι κατά πολύ περισσότερα από τα έξοδα του. Οπότε δεν τίθεται θέμα να είναι απλήρωτος κανένας. Θα είναι κατά πολύ τα έσοδα του περισσότερα από τα έξοδα. Το εύχομαι ολόψυχα. Μα δεν το εύχομαι, τα νούμερα βγαίνουν. Εγώ προσωπικά, σαν Τάσο Τρέγας, το εύχομαι αυτό ολόψυχα, διότι τη χρονιά που θα κατακτήσω το ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 1985. Θέλω να είσαι και εσύ μέχρι το τέλος. Δεν θέλω να έχεις οικονομικές ατασταλίες με τα συμβόλαια και τον Ιανουάριο να υπάρχουν προσφυγές, να υπάρχουν δικηγόροι και αυτά. Θέλω να είσαι μέχρι το τέλος μάχημος. Όπως σου λέει ο 7-7-9, πολύ σωστά, το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, μεγαλομέτωχος δεν είναι ο κύριος Καρυπίδης. Πρόεδρος είναι. Μεγαλομέτωχος είναι η αδελφή του. Εγώ δεν είπα μεγαλομέτωχος. Η πανέμορφη. Εγώ δεν είπα μεγαλομέτωχος. Εγώ είπα πρόεδρος. Πάντα. Ό,τι και αν αναφέρθηκα. Έτσι. Η ωραία. Κυρία no problem. Ναι, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη γυναίκα. Δεν ξέρω. Αν είναι ελεύθερη, πάντως είναι ωραία. Δηλαδή, αν φύγει ο Καρυπίδης για κάποιες οικονομικές ατασταλίες με τη δικαιοσύνη και έχει ιστορίες, θα αναλάβει η κυρία Ειρήνη και θα είναι όπως ο Καρυπίδης, δηλαδή αυτό που είναι. Αυτό είναι. Εγώ λέω ότι είναι πρόβλημα. Αυτό ακριβώς είναι η ασφαλιστική δικλίδα, ότι δεν θα γίνει αυτό που λες. Ότι, ότι πρόβλημα με τον νόμο θα έχει η αδελφή του. Άρα αυτό είναι ασφαλιστική δικλίδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε εδώ δεν λέει για την αδελφή του. Εδώ λέει καταδίκη 12 μηνών για Καρυπίδη. Άλλο σου λέω, είπες, άμα φύγει μου λες ο Καρυπίδης, δεν θα έχει πρόβλημα η αδελφή του. Φυσικά θα έχει πρόβλημα και γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που λες. Μάλιστα. Το θέμα είναι, και αυτό κρατάμε, ότι υπάρχει δικαστική καταδίκη για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης
για οικονομικές ατασταλίες ναι. προς εργαζόμενους στις επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ. Έτσι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, δεν ελπίζω, το λέω εγώ επαναλαμβάνω. Όχι, το ρεπορτάζ ελπίζω όταν, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε έτσι, ότι όταν υπήρχαν και καταδίκες τότε παλαιότερα για τον Πατατούδη, για αυτά πίσω να τα έγραψε. Τα λέγαμε όλα, τα λέγαμε. Όχι, δεν λέω για σένα, αρέσει. Ναι. Λέω αυτές οι τέτοιες. Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν, ναι. Ναι. Έκανε και μπουζού όλα μέρα. Ναι, στην μπουζού. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα στον πρώτο. Έλα, φίλε, εσύ στον αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σου. Δεν θέλω να ρωτήσω για μπάλα. Ναι. Για μια γκόμενα θέλω να ρωτήσω. Άμα ρωτήσεις για γκόμενα είμαστε... Το ζάχο, φίλε, σε αυτά που είναι ελεύθερο. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα που πάω και της κάνω δουλειές στο σπίτι. Ναι. Ξέρεις, βαριές δουλειές ό,τι χρειαστεί. Τι αλλάζεις, λάμπες τέτοια, ηλεκτρολογικά, τέτοια πράγματα. Τη βοηθάω εκεί πέρα σε διάφορα. Ωραία. Σαν τι πας και τη βοηθάς, φίλε, εκεί πέρα. Εγώ έχω σκοπό, ξέρεις, να την από αυτό. Εάν το σκοπό να. Ναι, εννοεί ποιο είναι ο λόγος που να καταλήξετε ερωτικά σε συνέβρεση. Αυτό είναι ο σκοπός ο δικός σου. Σαν τι ιδιότητα μπαίνεις στο σπίτι. Σαν φίλος. Σαν φίλος. Σαν φίλος, αλλά δεν ξέρει αυτή. Ότι βλέπεις διαφορετικά. Ότι τη βλέπεις ερωτικά. Δεν το ξέρει και. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το εκμεταλλεύεται. Τι εννοείς, ότι σε βάζει να κάνεις το δουλέμπορα να μου. Ναι, να το προσπαθήσω ή να το αφήσω. Άμα τη θες πολύ, προσπάθησε το ρε φίλε. Όχι πολύ, να φύγουν τα πολλά. Ναι, τα χοντράδια θες να φύγουν, τα χαλίκια. Ναι. Έχει γκόμενο αυτή. Έχει. Έχει σχέση. Ωραία. Ναι. Τα συζητάτε αυτά, τη σχέση της, τα κομμενικά της. Μ' άρεσε που είπες, τρίγει, άσε να τον πει ο Ζάχος. Όχι. Κοίτα να το συζητήσεις, να τη φέρεις σιγά σιγά έτσι όμορφα, ωραία. Λείπει ο δικός της, είναι ναι, μάθε αν περνάει καλά, ρε παιδί μου, ερωτικά μαζί του. Καταρχήν, ρε φίλε, εγώ σημάδια βλέπεις τίποτα, ας πούμε. Τι σημάδια. Σημάδια, ρε, σημάδια βλέπεις τα χέρια του, από τα χαμαλίκια που κάνει. Εντάξει, άστανε. Σημάδια ότι αυτή ψιλοπαίζει, ας πούμε, μαζί σου, βλέπεις. Νομίζω πιο πολύ ότι με κοροϊδεύει, αλλά... Ας σε κοροϊδεύει, φίλε. Εγώ η δικιά μου, χωρίς να με πρόσεξε, εγώ δεν ιδιαίτερα γκομενιάρης, το παραδέχομαι. Ψέματα λέει. Ψέμα... Έχει πολλές θαυμάστες. Άστο, θαυμάστες. Δεν είμαι γκομενιά, αλλά ξέρεις, θα σου πω. Κατευθείαν κάνει την προσπάθεια και μία χιλόπιτα παραπάνω. Θα έχεις φάει χιλόπιτα, μία παραπάνω δεν θα τον βγάλω μία έξω και ό,τι γίνει. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε, κάνε μία προσπάθεια λεκτική. Είναι πολύ χοντρό, ρε φίλε. Κάνε μία προσπάθεια λεκτική, είπαμε, ρε φίλε. Εσύ να τον βγάλεις. Είναι πάρα πολύ χοντρό, ρε φίλε. Ρε φίλε, μπράβο σου, λέει. Εντάξει, πολύ ψυχρό σε βλέπω. Πολύ ψυχρό. Να σου πω κάτι. Στο ράδιο το παίζεις μάγκας να πούμε, αλλά μπροστά της πρέπει να πέφτεις πατάτες. Είμαι έτσι. Πες να σε γουστάρω, μπορεί να γίνει τίποτα. Πολύ μακριά. Τίποτα. Το πάω πολύ μακριά και λέω πώς. Νίκος. Ετών δεν μας είπε, παίζει ρόλο. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο? 26. Ερωτικές εμπειρίες έχεις, να φανταστώ, έτσι με άλλες. Έχω, ναι. Τρελάνες, 26 χρονών δεν έχει. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει σεξ από τον πόλεμο του Ιράκ, ξέρω εγώ. Φίλε, στα τουζένια σου είσαι, χτύπα. Και άμα δεν είναι μια χιλόπιτα, θα έχεις φάει ή θα φας και στο μέλλον κι άλλη. Δεν τρέχει τίποτα. Στατιστικά στις 10 χιλόπιτες θα ρίχνεις και μια εκεί που θέλεις. Μακάρι, ρε παιδιά, μακάρι. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Πρόσεξε, στα λέει ένας, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Στα λέει ένας που φοβάται τη χιλόπιτα. Αλλά σε εσένα το λέω. Δηλαδή, θα ήθελα να κάνω αυτό, να κάνεις αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Κατάλαβες. Ναι, καλή τύχη, ωραία. Φίλε, καλή τύχη. Να σε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να σε καλά και όρμα. Πες με τα μπεγκούλα τα αποδυτήρια. Μη μας τσαμπουκά θέλουν οι γκόμενες, να ξέρεις. Δεν θέλουν φλόρους και λούρες. Θράσος θέλουν. Τσαμπουκά θέλουν. Θα το βγάλω έξω να δούμε τι θα γίνει. Όχι ρε, έξω άμα το βγάλεις. Το έχασε το παιχνίδι άμα το βγάλεις έξω. Θα φας με τσούκο στο παντό, στο κεφάλι. Καλά σου λέει, εντάξει. Πλάκα. Έγινε. Άντε καλή ανάσταση, αγόρι μου. Καλή τύχη να έχεις. Τον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Τι γίνεται στην καριέρα. Γίναμε εκπομπή, ρε εσύ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, χρυσό κουφέτο εδώ. Χρυσό κουφέτο, ναι, είναι αυτό το πράγμα. Αφού δίνουμε και τέτοιες συμβουλές, κατάλαβες. Δεν μου λες, αν και μου φάνηκε λίγο για μπουγάτσι αυτή η φωνή, έτσι. Όχι, καμία σχέση. Ζαχώ, έχω ένα κομμενάκι. Όχι, όχι. Πρόσεξε, αυτό δεν έχει τέτοια προβλήματα να πει. Εντάξει, ο μπουγάτσι θα αναφερόταν σε ξανθά πλασματάκια. Ξανθά πλασματάκια. Ναι. Το έχω κομμένο αυτό. Α, μπράβο.
Εντάξει, γιατί έκανε λίγο η φωνή πάντως, έφερε από το ραδιόφωνο τουλάχιστον. Που με έχει στείλει ηχητικά που σου λένε. Φόδωρες είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Έλα, τι κάνεις αγόρι μου. Έλα, καλησπέρα. Βλέπω εδώ τη Χάρδινη και λέω αν παίξουμε εμάς έτσι, ο Θεός θα τους λυπηθεί. Ναι, ναι. Ανοιχτό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο έχασε πάντως μια καλή ευκαιρία. Πες μου ρε Σιθόδωρε. Από την αλήθεια. Ναι. Εκτός αποστολής Καρέλης, Ακπόμ. Τραυματίας, τραυματίας ανέτοιμος, ο Πρίγιο. Ποιος θα παίξει κορυφή του... με Τσέλσι. Δεν το έχω καταλάβει και δεν ξέρω γιατί δεν έβγαλε τον Ακπό μέσα. Δηλαδή, τώρα θέλει να κατεβάσει μόνο χαφ στο κέντρο να κάνει τι. Δεν το κατάλαβα και εγώ το Λουτσέσκο. Εμένα μου στέλνει το μήνυμα ότι τη σακουλεύτηκε μετά την Τεσάρα με την Μπενφίκα και προσγειώθηκε και φοβάται. Ναι. Και κοίταξε, το φοβάται. Χωρίς Καρέλη, Ακπόμ. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς αύριο. Ο Ακπόμ, φίλε, χρειαζόταν σε αυτό το μάτι. Κλατς Βαντάμ, 2-0. Στο 76, Άγιαξ, ΑΕΚ, 2-0. Στο 76. Πάντως, Θόδωρε, φαίνεται ότι ο Τρέγιας είναι με την ελληνική ομάδα, πώς φαίνεται. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Ζάχο. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ όταν παίζουν εκτός και εγώ δεν είμαι μαζί τους. Ο Έαντας τι είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ο Έαντας τι είναι. Είναι οι δύο ομάδες αυτές. Δεν είναι και ελληνικό όνομα. Βασικά τώρα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ελάχιστη. Όχι, είναι. Εγώ το λέω στα ίσια. Όχι, όχι. Ελάχιστη δηλαδή... είναι. Γιατί και εγώ οπαδό είμαι και ο Τάσος. Εγώ είπα 3-0 στο ελληνικό. Ελάχιστη είναι αυτή που ας πούμε βλέπω. Αριανό να πω, βλέπει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ελάχιστη πιστεύω. Να σου πω, την ΑΕΚ μέχρι να κάνει αυτά τα καραγκιουζλίκια πέρσι, όπως και τον Παναθηναϊκό, δεν είχα θέμα. Ήθελα να κερδίζουν, τους έβλεπα έξω. Είσαι, αυτό λέω, ότι είσαι μειοψηφία. Δεν έχω κάτι με τον κόσμο της ΑΕΚ, πραγματικά. Όχι, έχω με αυτό το γατούλι, με αυτό το γατούλι που είναι ρε φίλε πιο σφιχτός και από κόμπο. Ούτε πήρε εξασφαλισμένα, άκου λίγο. Πήρε εξασφαλισμένα 25 εκατομμύρια μίνιμουμ από το Champions League και δεν πήρε ούτε τον Καρέλη. Ζήτησε ο άνθρωπος ο άλλος αύξηση από 300, ξέρω εγώ, πρωτάθλημα πήρε. Champions League βγήκε στα 600 και το λέει 450 σε δίνω, άμα θες. Δηλαδή μιλάμε για σπάγκο. Αυτό του αξίζει, ρε φίλε, να μην σταυρώσει ούτε χ. Ούτε χ και να τον πάρουμε τα γιαούρτια. Κοίταξε, και η φύλαση της ΑΕΚ που τους είχα πιο ψηλά. Όταν αρχίζουν και τους βλέπω έχουν ολυμπιακίζουν και έχουν γίνει ολυμπιακοί και λένε μαγιά μου και καλά το έκανε και το πήρα και μαγιά μου. Τι μαγιά μου ρε. Θες, αυτό που κορόιδευες το έκανες εσύ, εγώ να σου πω άμα το έκανε πάω δεν το γουστάρω έτσι ρε φίλε. Δεν γουστάρω να βγαίνω έξω και να μου λένε εσύ τρίπια το έκανες έτσι το πήρες αγωγά. Δεν γουστάρεις, όμως. Εσύ έπρεπε να παίξεις με Βασιλεία, Σπάρτακ Μόσχας, Μπενφίκα και αυτοί παίξαν με μια Βίντι. Με κάποια Βίντι. Ακριβώς. Και περάσανε ομίλους. Καταλάβες, γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Και τη Rangers. Εγώ, Celtic. Σε Celtic, ναι. Οι Rangers δεν υπάρχουν. Celtic, που εντάξει. Εντάξει. Οκ. Θόδωρε, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, για να σας ακούσω πια, γιατί εδώ δεν είχατε και πολλές γραμμές. Λέω να τα ακούσω. Πουλάμε τίποτα, φίλε, δεν πουλάμε. Τίποτα. Τι, γιατί έτσι. Έτσι το λέω, ρε φίλε, έτσι το λέω. Αντίστροφη ψυχολογία, τι δεν πουλάμε. Και όσο και για τον πρόεδρο και την προηγούμενη σας συζήτηση, ο Άρης το budget του φέτος βγαίνει άνετα. Μόνο φτυλοπτικά δηλαδή. Μόνο, όχι άνετα. Γίνει άνετα. Εκτός και αν δεις μετά καμιά μαύρη τρύπα τα τσεπώσει ή κάνει κάτι που δεν το φαίνεται αυτό του Καρυπίδη. Νομίζω ότι είναι ο μόνος παράγοντάς σου που χώνει λεφτά έτσι μέχρι τώρα. Τα τελευταία χρόνια από τους ελάχιστους. Όχι τα τελευταία, κανένας δεν έβαλε λεφτά. Τα τελευταία 20 χρόνια ελάχιστος, ναι εντάξει. Τηλεοπτικά, όλοι άλλοι κάναν διαχείριση. Τηλεοπτικά να πούμε ότι καλύφθηκε από την κρατική χορηγία της ΕΡΤ. Ναι, ναι, ναι. Και λίγα είναι λόγω. Είναι λίγα. Πολλά είναι. Για ομάδα καινούργια στην κατηγορία. Λίγα είναι. Το σκάνδαλο του αιώνα με τον Παναθηναϊκό ειδικά που είναι πιο μεγάλο η χορηγία από τον μπάτζετ της ομάδας. Αυτό δεν γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ήταν ερασιτεχνική κατηγορία. Δεν τον ενδιαφέρει όπως κατάλαβε τον Τρέγκι. Αυτό για τον Άρη είδε τα δύο. Τον ενδιαφέρει. Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Σε προηγούμενες εκπομπές το είχαμε συζητήσει για αυτό το σκάνδαλο και για μένα δεν θα έπρεπε, μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίζει δέλτα ρε στη τεχνική. Θα χαιρόμουν. Να είναι, αλλά ήταν τυχερή γιατί δεν έχουν κάνει λίγα. Ο Αλέξης με κάπα σίγμα να μου είναι πράσινο. Αν θυμάμαι παιδάκι. Καλά, Θόδωρε, αν θυμάμαι, ο πρόεδρος σου και ο ΠΑΟΚ ψήφισε να μείνει ο Παναθηναϊκός όμως. Εκτός αν το θυμάμαι λάθος. Να δούμε τι θα ψηφίζει ο Άρης φέτος. Όχι, λέω. Να δούμε, ρε, φίλε. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Ναι. Έτσι, ναι, ναι, όχι. Στην τροπολογία, κοίταξε, πρώτα απ' όλα η τροπολογία έγινε μέσω του κράτους. Δεν την έκανε ο ΠΑΟΚ την τροπολογία. Ναι, αλλά πήγε σε ψήφι στην ΕΠΟ. Άμα θέλει, ποιοι θέλετε, ας πούμε, και τι κάνετε. Αν θυμάμαι καλά,
ψήφισε να μείνει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Όπως και, όπως και εδώ, γιατί το έλεγα χθες στον στο Γιώργο τον Ματζιούκη, επειδή πλέον τελείωσε το θέμα ότι τρεις πέφτουν και ο τέταρτος μπαράς, αυτό είναι τελεσίδικο πλέον. Άρα ο πρώτος από τη Β' Εθνική ανεβαίνει και ο δεύτερος θα παίξει μπαράς με τον 13ο. Καλό αυτό. Θέλω, ξέρεις ποιον, πραγματικά. Και είναι, αν και αυτή την ομάδα την ψιλοσυμπαθώ, τη Λάρισα, θέλω να παίξει με τη Λάρισα, ξέρεις για ποιο λόγο. Γι' αυτό τον Κούλια, ο οποίος έλεγε ότι δεν γίνεται, λέει, πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό. Αφόσον δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, παίξε τώρα ένα μπαραζάκι. Έτσι δεν είναι. Μην τα κράζεις τα παλιά συνεταιράκια σου που έπαιξε για να πάρει το πρωτάθλημα. Ποια είναι παλιά συνεταιράκια? Στο 10 έπαιξε με τον Γιάννη Κόντι για να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Αλλά συνεταιράκια μου, γιατί δεν πήρα το κύπελο, γιατί δεν πήρα. Γιατί σε χρησιμοποίησε μέχρι εκεί που ήθελε και σε έδωσε μια κλωτσιά στον Κιάδα. Έτσι ήταν ο πολυμεταχικός Παναθηναϊκός. Αλλά δεν πήρε καμπάρι. Σου έστειλε και τον Κόντι στο φύτεψε το μέσα. Φοβερή λογική. Και καμπάρι δεν πήρατε. Το 10 είχατε Καραβάζελο, να πούμε, γενικό κουμάντο, ναι. Και τώρα έχετε Καραγάβρο. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν είχατε το Βρίζα και του Αγοράκη, είχατε άρα Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Παοξάκια δηλώσαν. Δεν κάνανε επίσημες δηλώσεις ότι από μικρά παιδιά ήταν Ολυμπιακοί. Πότε. Δεν ήταν στο σύνδεσμο τη Καβάλα γραμμένο ακόμη ο Ζαγοράκη. Στο σύνδεσμο τη Καβάλα ΑΕΚ είναι γραμμένο ακόμα. Ποιο? Ο Ζαγοράκη, ποιο εγώ. Έτσι λες εσύ. Και έτσι λες εσύ. Ένα καταστατικό να το δούμε. Δεν ξέρω ποιο σύνδεσμο τη Καβάλα ΑΕΚ. Εσύ το λε. Εγώ το λέω. Εσύ το λε. Δείξτε, αποέδειξε. Θα πάρω το. Εγώ αποδείξω. Ότι ο πρόεδρος ο κ. Καρεπίδης έχει δηλώσει ότι είμαι Ολυμπιακός και τώρα δήλωσε είμαι Αγινάρης. Πούντο. Με φανέλα του Δήμου. Και σε ένα πούντο αυτό πούντο, που ρε, φίλε. Πού είναι ο Βρίζας που είπε ότι είμαι πάω? Εσύ πότε το είπε? Ναι, ούτε ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός. Ορίστε. Ούτε ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός. Δεν έχω δει καμιά δήλωση του Βρίζα ότι είναι Ολυμπιακός. Εντάξει. Άλλο το τι θέλει, άλλο το τι υπάρχει και το τι ισχύει σε γραπτό. Σε γραπτό. Μην μπερδεύεσαι, Ζάχο. Ωραία. Όπως το τι είναι δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Το τι κάνουν στις ομάδες. Όχι, φίλε, μας ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Γιατί εσύ όταν είχες πρόεδρο στην ΕΠΟ τον Καγκάτσι, στον είχαν κάνει παοξή. Όταν ήρθε στη διοίκηση. Δεν το είπε τον Καγκάτσι. Όταν ήρθε στη διοίκηση. Το Καγκάτσι δεν είπε ότι είμαι παοξή. Ναι, το είπε. Αλλά όταν ήρθε στη διοίκηση του Ζαγοράκη, το λέγατε Γαύρο. Όχι, δεν λέγαμε Γαύρο. Λέγαμε υπηρετούσε τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Σου λέω, είναι ένα άνθρωπο που για μένα αυτό το όνομα, έτσι Καγκάτσι, σαν παοξή. Με λερώνει, με κάνει και ντρέπομαι. Ωραία. Είναι ρετσινιά. Ωραία. Είναι ρετσινιά για μένα αυτό. Που ο Καγκάτσι είδε στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω Θόδωρε. Δεν μιλάει για τον ιό. Λέω Θόδωρε. Για να το κλείσουμε εδώ, για να πάμε και στο διάλειμμα. Για να πάμε και στο διάλειμμα. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Θέλω να πετυχαίνει τους στόχους που θέτει η ομάδα ο πρόεδρος. Να είναι πληρωμένη η ομάδα. Μάλιστα. Και να πετυχαίνει τους στόχους. Όταν ένα από τα δύο αυτά δεν γίνονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Δεν σε ενδιαφέρει στο 0-3. Με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα, μην μου παραπονιέσαι και μου λες. Άμα είναι καλύτερο ο Ολυμπιακό, εγώ ψεύδω να τον κερδίσω τον Ολυμπιακό. Εγώ ψεύδω να τον κερδίσω. Κοίταξε, θα δείξει τα 30 παιχνίδια με του μεγάλου πώ θα παίξει με όλου. Μα διαχρονικά έχει φανεί αυτό. Μην το να είναι διαχρονικά δεν έχει φανεί. Αλλά δεν έχει φανεί. Άμα δω ότι παίζει, χιλιάζει, μπαίνει μέσα δυνατά ο κόσμο και εντάξει. Δηλαδή ένα λεπτό ρε φίλε, 13 χρόνια δεν. Πρόσεξε, 13 χρόνια δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Στην Τούμπα 13. Άλλο αυτό. Στην Τούμπα. Το κέρδισε 23. Ναι, αλλά... να σου πω, περίμενε. Σε αυτά τα 23 είχαν και εσύ όμω. Ένα λεπτό. Εσύ είχε 23 εδώ και 23 εκεί είχε να κερδίσει. Λες ότι έχανα 13 χρόνια. Μπορεί να μου αναφέρει, γιατί εγώ μπορώ να σου αναφέρω κάθε χρονιά το πώ έχανα. Να ξεκινήσω με 9 παίχτε. Αδικούμε τον επόμενο. Ναι, εντάξει, ναι, όντω. Αδικούμε τον επόμενο. Τέλο πάντων. Και φύγαμε και έχουμε 7 λεπτά. Έχουμε, όντω. Θα το ξανασυζητήσουμε εδώ, θα είμαστε. Θα το ξανασυζητήσουμε, ναι. Να σου πω για τι χρονιέ που έχανα από το Ολυμπιακό. Πώς έχανα, έτσι. Ναι, okay. Με 9 παίχτες, με τον Τάκολα, ναι. Με το 85 να σταματάει το παιχνίδι, δεν με βάζουν μέσα. Και εγώ πώς έχανα, ρε φίλε. Πώς έχασα. Τέλος πάντων. Εσύ τέτοια πράγματα δεν έχεις φάει, φίλε. 2-0 κέρδιζα, ρε φίλε. Έπρεπε να μείνει ο άλλος με 10 και με έκανε 2-3. Πλάκα μας κάνεις. Τι δεν έχω φάει. Έχω χάσει τον Ολυμπιακό. Τις φαγές που έχω εγώ στον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκι. Δεν σε ποτίσουν να πιάνω όλα. Μου είπε ότι ήμουν να πιάνω όλα. Κατάλαβες. Αυτό είναι τώρα. Εγώ δεν σε ποτίσουν να πιάνω όλα. Όχι, ο Τάσος είπε. Ο Τάσος είπε. Εγώ ουδέτερη στάση κράτησα. Θα πάμε στον επόμενο. Έλα, εντάξει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. FM κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. 5 εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι μετά την επιστροφή του Άρη στη μεγάλη κατηγορία από 4 χρόνια. ΠΑΟΚ Άρης για το κύπελο. Στο γήπεδο της Τούμπας, 7 το απόγευμα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Φίλοι και φίλες, αποστολή στο 54526. Πάμε στο φίλο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Εμένα μ' άρεσε το σχόλιο του Ζάχου που είπε ότι
ο Τάσος λέει είναι αντικειμενικός και είναι Έλληνας τα λοιπά, υποστηρίζει την ελληνική ομάδα. Μπράβο ρε Ζάχο. Πλάκα μπράβο, έκανα ρε φίλε, πλάκα έκανα. Ένα το ξέρω ρε αδελφέ, ότι έκανες πλάκα. Είναι δυνατόν να μην κάνεις πλάκα. Και εγώ τα παίζω ΠΑΟΚ, δεν θέλω να κερδίζω ΠΑΟΚ, λογικό δεν είναι. Το ξέρω. Ο Έαντας έχει ελληνικό όνομα ρε φίλε. Ο Άγιαξ είναι ο Έαντας. Ελληνικό όνομα. Όχι, αλλά ξέρεις τι, εγώ επειδή δεν βλέπω την τηλεόραση, έχω πλάτη στο καλάθι και τρόμαξα έτσι όπως είπε 2-0 ο Άγιαξ. Τι να πει βρε, τι να πει, δηλαδή την Δετάρτη που θα φάτε τρίμπαλο να πούν τι θα σε πει να πει πλάκα, να κάνεις τώρα. Εντάξει ρε φίλε, δέχομαι 3-0 θα κερδίσει την Δετάρτη και 3-0 θα χάσει την 7η αγωνιστική, μια χαρά είναι. Ναι καλά, καλά, το άλλο με το ζωτό το ξέρεις. Για να δούμε, για να έχουμε. Τάσο, Γιώργος Χανιώτη, δεν μου λες. Γεια σου Τζος. Εδώ τα βλέπω ασπρόμονα πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτοί που τρέχουν προς τα δεξιά, προς τα εκεί τα λοιπά, αυτοί είναι δικοί μας του ΕΑΝΤΑ είναι. Του ΕΑΝΤΑ είναι, ναι. Γιατί τους άλλους βλέπω λίγο ψιλοχρονιασμένους, μα κουρασμένους που βλέπω. Με αυτούς εδώ που βλέπεις σήμερα να παίζουμε τη χάρτινη, τα τελευταία χρόνια έχεις παίξει πιο πολλές φορές από ό,τι με τον Άρη. Αυτοί έχουν να παίξουν από τον προ Χριστού, βρε. Κατάλαβες. Εμάς. Προ Χριστού έχουν να παίξουν. Έρχεται το τέταρτο, έρχεται. Ποιο τέταρτο. Έρχεται, it's coming home. Έρχεται. Πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δώσε ένα εισιτήριο στο φιλαράκι σου εκεί πέρα να δει τον αγώνα, γιατί δεν πιστεύω να ξαναρθεί. Μόνο σε μακέτα μπορεί να το δει ο Ζάκη. Μόνο σε μακέτα. Σε μακέτα του νέου γηπέδου. Του νέου γηπέδου. Θέλω μια μακέτα του νέου γηπέδου. Όπως έκανε παλιότερα. Του γηπέδου που θα κάνει ο Καρυπίδη. Κορνίζεις με τον Πάκεφη. Του κηπέδου που θα κάνει ο Καρυπίδη. Πα στον Καρυπίδη. Με το, εσύ πα για πρωτάθλημα, παίζει Ευρώπη με τον Καρυπίδη, ασχολείσαι, ρε φίλε. Φυσικά και θα σου πει πρωτάθλημα, πα. Τσέλσι, αύριο. Έρχεται αύριο η Τσέλσι. Του Καρυπίδη. Μα εσύ είσαι πρώτο, ρε φίλε. Πα για πρωτάθλημα Σεπτεμβρίου και ασχολείσαι με τον Πάο Κουμπεράνη. Μα είμαι πρώτο. Πάρε μέσα όλα τα κίτρινα site για τον Πάο Κουμπεράνη. Εγώ σου είπα ότι το παιχνίδι τη Τετάρτη για μένα είναι απλά ένα παιχνίδι γοήτρου, τίποτα περισσότερο. Το παιχνίδι του πρωταθλήματο, ναι. Ναι, τώρα που... λες έτσι. Γιατί, ναι, γιατί άμα είδες στο Χαριλάου, και μηδέ, άλλα. Και μηδέν, όχι. Προστατεύεις όταν τον εαυτό σου, σε λέει όχι, κάτσε καθόλου. Μην τα δεύτερα φάω κανένα τράμπαλο και το λέω από τώρα. Και να κερδίσουμε την Τετάρτη δεν με κάνει. Θέλω να κερδίσω, θέλω να κερδίσω. Να σου το πω αλλιώς. Αν μου πεις θα κερδίσεις τα Γιάννενα και τον... το επόμενο με την Τρίπολη και χάσουμε. Θα σου πω αυτό θέλω. Άσε να δούμε τι αυτό θα ισχύσει στα μάτς που θα γίνουν. Να κερδίσω τα δύο πρωταθλήματος και να χάσω στην Τούμπα. Τι είναι η φασόλια. Λέω ότι δίνω περισσότερο. Ο Μάικλα μ' αρέσει να βάζει το χέρι. Λέω αν μου δώσει την επιλογή θα επιλέξω αυτό. Διότι πιστεύω ότι. Δεν υπάρχουν τώρα. Διότι πιστεύω θα περάσω το κύκλο. Μαγικά τζίνι δεν υπάρχουν. Καλά, λέω ρε εσύ. Δίνω προτεραιότητα με αυτό. Έλα. Τάσο. Έλα. Αυτό που λέει το είπε και προχτές που πήρα τηλέφωνο. Άρα σημαίνει ότι το έχει εμπεδώσει. Έχει δίκιο. Μα το εννοώ. Ναι, το πιστεύω εγώ αυτό που λέει. Το μα δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Έτσι τον βολεύει. Δεν είναι σωστό. Έτσι τον βολεύει. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει. Είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Εσύ, όχι, να σου το πω από την αντίθετη. Παρακαλώ. Σου λένε, όχι, από την αντίθετη θα σου το πω. Θα χάσει από τον Άρη. Αλλά θα κερδίσει και άκιο Ολυμπιακό. Ναι, τι φίλε, θα πει. Εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες. Τι θα πει. Όχι, το, δεν το θα φίλο, πω τίποτα. Δεν εσένα, θα, περιμένω, θα περιμένω το να φίλο, δω. Ρωτάω. Θα περιμένω να δω τα μάτια με τη σειρά του. Το δεν φίλο, Θόδωρε, σε ρωτάω κάτι. Μην σου λένε. Είναι παγίδα λακκούβα. Δεν είναι μην καθόλου λακκούβα. Θα κερδίσει και την άκρη τον Ολυμπιακό, αλλά θα χάσει από τον Άρη στο κύπελο. Τι θα πει. Δεν υπάρχει. Λέω ρε παιδί μου, στο δίνει επιλογή. Το τζίνι που είπε ο Τάσο. Ο Τάσο. Ναι, θα χάσει ένα 0 στο κύπελο και θα κερδίσει και άκρη Ολυμπιακό. Τι θα πει, όχι. Έχω δεύτερη επιλογή. Όχι, πώς εμείς μου το στρίβει το άλλο. Να πούμε ή το ένα ή το άλλο. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να ή ο άλλο. Καταλαβαίνω ότι. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Πάμε στο τελευταίο. Φιλάκια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Τελευταίο break, παιδιά, για άλλα 20 λεπτά. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης για το κύπελο. Τετάρτη, 7 το απόγευμα στο κύπελο της Τούμπας. FM κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δεν έχει πάρα πολλές συμμετοχές, να ξέρετε. Έτσι. Έχετε μεγάλες πιθανότητες να στείλετε και να κερδίσετε και έτσι. Να πάτε στην Τούμπα να δείτε το ντέρμπι της πόλης ΠΑΟΚ Άρης. FM κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Είναι λίγο μακριά το μάτς ακόμα, γιατί είναι μακριά όμως. Έχει την Τζέλσι. Έχει και το. Θα δώσουμε και άλλα από εβδομάδα δηλαδή. 3-0 ο Άγιαξ το 89. 3-0 είπε. 3-0 είπα, ρε φίλε, στο δεύτερο, γι' αυτό πανηγύρισε. Γιατί άλλο. 3-0 ο Έαντας. Δεν το έπαιξε στο 90. Έαντας ΑΕΚ Αθηνών. 3-0. Είσαι για σπόρ. Κλώστε τον Άσο. Για, στο 2-0 ήταν κυκλωμένο. Στο 3 κυκλωμένο. Όχι, δεν ήταν κυκλωμένο. Δεν ήταν κυκλωμένο.
Γιατί έχουν δει Παναγιώτη, δίκιο είχε ρε φίλε. Το 1,50 με το χι μίχνο τελικό είναι τα 4 φραγκουλάκια, άλλο πράγμα. Break και ερχόμαστε. Λοιπόν, οι τελευταίοι παιδιά, οι τελευταίοι 5 εισιτήρια σας δίνουμε εδώ για το ΠΑΟΚ Άρης, για το κύπελο. Τετάρτη στο κύπελο της Τούμπας, 7 το απόγευμα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Οι τελευταίοι για 5 λεπτάκια από τώρα. Και εντάξει, ίσως να προλάβουμε να μια γραμμούλα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Όποιος φίλος θέλει, θα είναι και ο τελευταίος. Να πούμε τα τελικά, τα τελικά αποτελέσματα τελικά, των δύο παιχνιδιών του Champions League. Τσουλού, τσουλού. Να πω εγώ το ένα. Ναι, πες αφού θες, δεν τρέχει. Άγιαξ. Άζαξ. ΑΕΧ 3-0. Χ ημίχρονο, άσο τελικό. Και η Σαχτάρ. Δικαιότατη νίκη για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο αυτό δείχνει. Και Σαχτάρ Χόφεχάιμ 2-2. Βλέπω 1-2 ήταν στο ημίχρονο. 2-2 στο φάρσο 81 η Σαχτάρ. Οπότε Χ. Τα έχω πιάσει και τα δύο τρίγια. Μπράβο. 2 στα 2 έχω. Κερνά. Τι να κερνά. Άλλα δύο μάτσε έχω. Περίμενε. Εντάξει, 7-79 λέει ούτε ο Μάκη Γκαγκάτση ούτε ο Κυριάκο Κυριάκο είναι ΠΑΟΚ. Γιατί μα ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι ο ένας είναι χάρτινος και ο άλλος είναι βάζελος. Ο Ιβάν είναι ΠΑΟΚ. Εσύ πες μας, φίλε, αν ο Ιβάν δεν είναι ΠΑΟΚ με αυτά που κάνει. Άλλο αυτό. Έτσι. Άμα ήταν από την αρχή σου λέει ΠΑΟΚ. Και ο Καρυπίδης δεν ήταν Άρης και έγινε. Ποιος ήταν από την αρχή ΠΑΟΚ. Ήταν δηλαδή στις στέπες εκεί, στα γκούλακ. Φυσικά από τότε που γεννήθηκε. Α, ναι. Βεβαίως. Α, δεν το ήξερα αυτό. Το έχει δηλώσει. Ωραία. Έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα. Οκ, οκ. Πάμε στον επόμενο. Στο επόμενο, τελευταίο. Τι επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορεί να βγει κανένας ακόμα. Δεν ξέρεις. Έλα, φίλε. Κώστας Άρης. Γεια σου. Κιτρινόμαυρο Δεδροπόταμος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κιτρινόμαυρος Δεδροπόταμος. Πάνε εκεί στην πλατεία, ρε κερατάκι, πες το αυτό να σε ακούσουμε. Εντάξει, είπαμε. Βγες έξω και άνοιξε. Όχι, φίλε μου, ακρόασε ανοιχτή. Αυτό τώρα λέει πρέπει να σε δούμε πρωτοσέλιδο αύριο. Ναι, που σε λέω, Ζάχο, άκουμε σε λέω. Ναι. Μίλα κορδελιώτες να σε πούνε. Λες, έχουμε πολλά άτομα, έτσι, να ξέρεις. Καλά, πολλά έχουμε, αλλά κιτρινόμαυρο Δεδροπόταμο είναι. Ψιλοκριμένη πρέπει να είστε. Έχει. Μόνο στο ράδιο το δηλώνεται. Τέλος πάντων. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Λοιπόν, μην τους βάζεις, Ζάχο, μην τους βάζεις δύσκολα αρέσει αυτούς. Α, γιατί δεν έχουν τα κότσια να πούνε ότι θέλουν να χάσουν από ΑΕΚ από Ολυμπιακό και να κερδίσουν εμάς. Δεν θέλουν να το λούνε. Φίλε, εσύ φίλησες δαχτυλίδι. Εσύ φίλησες δαχτυλίδι κόκκινο κίτρινο. Εσύ έχεις χαμένα τέσσερα μάτς σήμερα φέτος. Τέσσερα μάτς τα έχεις χαμένα, φίλε. Ο Θόδωρος από τα Χανιά προηγουμένως τι ήθελε να το πει, αλλά δεν του βγαίνει ότι ας χάσω από τον Άρη να κερδίσω ΑΕΚ. Ο Θόδωρος από τη Γερμανία. Α, ναι, από τα Χανιά ποιος ήταν το παιδί. Σου δίνε δεύτερη επιλογή να του πεις κάτι άλλο, γιατί δεν ήθελα να σου πει να κερδίσω τον Άρη και να σκάσω από άκρη. Μα οι επιλογές ήταν αυτές. Αυτή ήταν. Ότι άμα... προσπαθούσε, ναι, δεν ήθελα να σου πω ότι... Δύο ήταν οι επιλογές. Θα σου έλεγε, θέλω να χάσω πάγιο Ολυμπιακό και στον Άρη. Φοβόταν να το πει. Εγώ γελάω με αυτό που λένε τώρα ντέρμπι, λέει, της πόλης. Ποιο ντέρμπι της πόλης. Εδώ έχει μια ομάδα η οποία έπαιξε επίπεδο Champions League, απέκλεισε δύο ομάδες Champions League, κόντεψε να απολυθεί μια δεν ήταν Champions League. Λοιπόν, και μιλάμε για μια ομάδα, την δηλαδή απέκλεισε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Σπάρτακ Μόσχας, ναι. Τη δεύτερη λοιπόν, καλύτερη ομάδα της Ρωσίας, έπαιξε με τη Βασιλεία Ανελιπώς, παίζει κάθε χρόνο στο Champions League, έπαιξε με τη Μεγάλη Μπενφίκα. Και εσύ ρε φίλε, ερχόσουν από μάτς, από μάτς που έπεσε με Βυζάντιο κυροχώματο, Αγιονέρι, Φιλότε ναι. κτλ. Αυτό είναι ποιο ναι. Ντέρμπι, ρε. Αλλά η Βασιλεία... Ντέρμπι θα θεωρηθεί αν καθιερωθεί στην πρώτη εθνική για μία πενταετία. Έχει δίκιο. Ντέρμπι θα θεωρηθεί. Ντέρμπι. Θα θεωρηθεί μετά το 0-2 τη Τετάρτη και το 3-0 στο Χαριλάο. Έτσι θα θεωρηθεί. Η κανονική ονομασία τη λέξεω Ντέρμπι, επειδή εδώ σα αρέσει να παρεπιείτε όλα, εδώ στην Ελλάδα το έχουν κάνει. Άσε τώρα με πει. Σε πιάσε ο πόρο να με πει τι σημαίνει Ντέρμπι. Άσε τώρα σε πιάσε ο πόρο να σημαίνει Ντέρμπι. Νεοφώτιστο τι σημαίνει. Με το ΜΕΝ. Νεοφώτιστο τι σημαίνει, πε μου. Νεοφώτιστο να πει αυτό για να ακούτε. Ο Κούγια είσαι τον ακροατό. Ο Κούγια τον ακροατό. Και εσύ δεν θα απαντά τότε όταν θα έχω. Εγώ θα απαντάω. Είμαι από πατρέγγι. Αυτό που ανεβαίνει για πρώτη φορά. Εγώ δεν έχω ξανανεβεί. Αυτό που ανεβαίνει για τρίτη φορά. Πώ λέγεται, τριτοφώτιστο. Αυτό που κάποτε. Ή λέγεται νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο στον κύβο. Αυτό που λέγεται. Άλλο, τρίτη φορά που ανεβαίνει, πώς λέγεται. Πες μου. Για να μην πέσει στη Β' Εθνική, πώς λέγεται. Κύριε Βαγγέλη, πες μου πώς λέγεται αυτό που ανεβαίνει τρίτη φορά στην Α' Εθνική. Κύριε Βαγγέλη, γιατί τον είπε σήμερα. Έτσι, μεγάλο είναι. Ναι. Κώστα είναι. Αυτό μου είπε ότι ο Δεδροπόταμος είναι κίτρινο. Εγώ δεν τον πω, Βαγγέλη. Σε αυτό ένα δικαίωμα. Πιστεύω ότι
Πιστεύω μπορεί να είσαι και ο μόνος Αριανός στο Δεδροπόταμο, γιατί όχι, πραγματικά... είμαστε καμιά δεκαριά άτομα είμαστε. Δέκα, εντάξει, πόσο πληθυσμό έχει ο Δεδροπόταμος. Τι να έχει τώρα, εντάξει. Τίποτα. Οι περισσότεροι τώρα είναι αλόθρηση όλοι να πούμε. Δεν έχει Έλληνες και ακόμα και οι Ρωμά να πούμε που λέμε Κώστα, τώρα που οι Έλληνες Κώστα, έχουν φύγει. Έχει ναι. Αλόθρηση, έχει και τείχους δακρύων δηλαδή εκεί. Εκεί είναι, άστα να πάνε τώρα, εντάξει. Ρωτάω ρε είναι, όταν λες τείχους δακρύων, τι εννοείς τώρα, άμα εννοείς αυτό που εννοώ και εγώ, είναι γεμάτο. Κοίταξε λίγο, στο τείχος δακρύων πάνε και οι αλόθρησκοι κατά την άποψή μας, έτσι, και τη δική σου δική. Αλόθρηση δεν λέω, δεν το παίρνω παδικά, έτσι, δεν το παίρνω παδικά. Α, πώς το παίρνεις δηλαδή. Αλόθρησκος, το λέω κανονικά αλόθρησκος. Ναι, δηλαδή στην Εγνατία δεν έχει αλόθρησκους. Ορίστε. Εδώ βγήκε στην Εγνατία τελευταία. Στην Εγνατία βγήκες να δεις τη Μαυρίλα υπάρχει, τη Μπούργα υπάρχει. Αυτή είναι η λεγόμενη. Που και που λέει έχει δίκιο. Έτσι. Κάθε τσικνοπέν είναι αυτοί που μένουν μόνιμα. Κάθε τσικνοπέν έχει δίκιο, να ξέρεις. Κωνσταντίνε. Ναι. Έλα, αργανάκια του Δροπότα. Θα μας κάνεις και την κλήρωση. Δώσε πέντε νούμερα, ρε φίλε, να στείλουμε πέντε παοξάκια. Θα κάνω μια τελευταία. Ή πέντε παοξάκια και αργανάκια στην Τούμπα την Τετάρτη, στο Πάο Κάρης. Από μέχρι ποιο νούμερο. Από το 1 ως το 22. Λοιπόν. Πάλι Αργιανός κάνει την κλήρωση. Μόνο Αργιανοί κάνουν την κλήρωση, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Γουστάρουμε. Πώς τυχαίνει είναι αυτό. Όπως πάντα βάζουμε το 3. Το 3. Σ' αρέσει το 3, κερατούκλι. Το 2 που θα χάσετε μέσα στην Τούμπα την Τετάρτη. Το 2, ναι. Διπλό είναι. 0, 2, 1, 2, βάλτε εκεί. Εντάξει, παίξω στοίχημα εσύ. Α, βάλω και το 4 σε σένα. Βάλε και το πρώτο γιατί θα είμαι πρωταθλητής φέτος. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, αυτά δεν είπα. Πάντα αυτούς τους 5 πρώτους. Εντάξει, οι 5 πρώτοι που έστειλαν. Άμα έλεγες και το 6 θα ήταν η δικαιωματικά μου, ήταν δικαιούνται. Άμα έλεγες και το 6 θα ήταν η εξάδα του Τρελαντώνη. Ναι, σωστά, στο Τζόκερ. Πώς θα ξέρει αυτά, βλέπεις. Κατά τα άλλα δεν βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, εντάξει. Και καμήνα χώρεσε ρε, θα βγάλει απλά συνοκαρετής. Θα βγάλει 18.000 και άλλα 2 θα τις δώσει τις γυναίκες για να πληρωθούν. Μακάρι, φίλε, τώρα πέρα το Καραμπόρι Κωνσταντίνε. Επειδή περνάει πολύ δύσκολα ο ελληνικός λαός. Όχι, για όλους εργαζόμενους. Δεν το λέω. Και ο Σαββίδης δεν θα το έλεγα. Έτσι. Εργαζόμενοι δεν είμαστε. Ο Σαββίδης δεν θα και να αποστούσε. Τα 6 εκατομμύρια ευρώ που κέρδισε ο Καρυπίδης από τη δικαστική διαμάχη με τον Μαρινόπουλο δεν είδα να μιλάει κανένας. 8, τα είπαμε. Γιατί δεν δίνει τα λεφτά τότε, αφού κέρδισε. Ποιος, ο Μαρινόπουλος. Εσύ, δεν τα κέρδισε. Δεν τα πήρε. Τα πήρε. Δεν τα πήρε. Να τα πάρει και να πληρώσει τον κόσμο. Ο και να μας βουλώσει όλους τα στόματα. Με τον κόσμο. Να πάρει να πληρώσει τις οικογένειες, τις μανούλες που πήγαιναν και δουλεύανε από τις 7 το πρωί μέχρι το μεσημέρι για 300 ευρώ. Γιατί και σένα ήταν γυναίκα στο τριγωνόσουνα. Ο εργαζόμενος, δεν το λέμε τώρα. Και να του βγάλω καπέλο, ρε φίλε. Να το δώσω συγχαρητήρια εγώ στον αέρα. Στον αέρα συγχαρητήρια του. Πρέπει να πληρώνεται. Αυτό είναι. Έτσι, Κωνσταντίνε, αυτό λέω. Θα του σφίξω το χέρι, θα του βγάλω καπέλο στον αέρα, άμα το κάνει. Να ξέρει. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έγινε, άντε, καλό σου βράδυ. Γεια σου. Λίγο χαλί μουσικό για να πω. Παρακαλώ. Να δώσει λίγο να βγάλω του νικητέ. Έλα, έχουμε του νικητέ εδώ. Ο Ζάχο Ταπίδα στείλει 5 παουξάκια να στείλει. Τρέλια, να τα διαβάσω εγώ, ρε φίλα, αλλά τα γράμματα, συγγνώμη, θα το πω. Δηλαδή, να σε προσβάλλω. Όχι, δεν προσβάλλω. Είναι σαν ιερογλυφικά, ρε φίλα. Γιατί, ρε φίλε, σαν να είσαι. Σαν να είναι ο Τουταχαμώνα τα έγραψε. Αυτά είναι τα καλά μου. Αυτά είναι τα καλά. Πιστεύω, δηλαδή, ένα μόνο αρχαίο Αιγύπτιο θα τα διάβαζε αυτά. Ο Τουταχαμώνα. Θα μα γράψουν πάλι. Αυτά είναι, να ξέρει τα γράμματα. Ωραία. Περίπου ίδια, περίπου ίδια, σαν αυτά που παρέλαβε ο Μωυσής 10 εντολές. Ναι, ρε, τι είναι αυτό. Μια χαρά είναι. Τα νούμερα σου είναι καλούτσικα. Λοιπόν. Ζάχο, δεν βλέπει καλά. Ζάχο, πολύ καλά τα γράμματα. Δεν έκανε μπάνιο, Βλακ. Βλακ, δεν έκανε μπάνιο, γι' αυτό είσαι κρυωμένο. Μα Κουκούλα πότε θα έρθει. Ο Μακουκούλα ή Δευτέρα ή Τρίτη. Ωραία, να είστε εδώ, παιδιά, συντονισμένοι. Δευτέρα ή Τρίτη, την επόμενη, γερή να είμαστε, θα έχουμε Μακουκούλα στούντιο. Μακουκούλα. Και έχει δεσμευτεί και ο κύριος Μπουγατσίνιο. Μπουγάτσα, μαζί με και με Μανώλη. Με Μανώλη μαζί να κάνουν σκασιά. Επόμενες, είπαμε. Και μία μέρα θέλω και Μπουγάτσα και Μανώλη. Και... Θα έχουμε. Και... Γενικά, ό,τι μπορούμε να φέρουμε έτσι, σε αυτό το στυλ της εκπομπής και γενικά παιδιά που έχουν να πούν και κάτι, θα τους φέρουμε. Λοιπόν. Κατερίνα Λεμονή ή Λεμόνη τώρα. Λεμονή είναι. Λεμονή. Λεμόνη δεν υπάρχει. Λεμόνη. Γιατί δεν υπάρχει. 69-85-293 τελειώνει Λεμόνη το λαϊκή. Νούμερο. Ναι. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα Λεμονή. Ανέστης Ταχματζίδης. 69-32-877.
Ιωάννα. Τώρα άντε διάβασε το αυτό. Τενεκετζή. Τενεκετζή. Ναι, Τενεκετζή. Αυτό το κάπα ρε φίλε τι είναι, στραμπουλιγμένο είναι. Στο Ροστόφ το κάνω το κάπα έτσι. Στραμπουλιγμένο κάπα. Στο Ροστόφ είναι κάπα έτσι. Ναι, 69-48-003. Αυτό το 003 Μάρς γιατί πιστεύω θα είναι το σκορ της Τετάρτης. Ιωάννα Τενεκετζή. Χαρί. Τενεκετζή βρε. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Χαρίσει. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Ποιο. Χαρίσιος ρε φίλε. Χαρίσιος Χατζημανόλης. 69-83-024. Νομίζω. Δερμπάρα λέει ο Μανώλης στη Θεσσαλονίκη όπως παλιά. Βασίλης Βαγιόπουλος 69-36-427. Ζητάω συγγνώμη από όλους αν σκότωσα τα επίθετά τους. Ακούστε λίγο τώρα. Συγγνώμη. Έτσι, ναι, ακούστε το γιατί αυτός καταλαβαίνει τα. Το κύριο που βλέπει καλά. Κατερίνα Λεμονή. Άστε τα νούμερα, τα διάβασα. Έλα δώρα Γιάννη. Τώρα, όχι, δείξω από το τζάμι. Ο Γιάννης έχει δείξω από το τζάμι. Τι είναι αδειά, άνθρωπος. Δεν βλέπει τι είναι τυφλός. Όχι, έλα δω ρε Γιάννη. Τι είναι αυτά τα ιερογλυφικά. Δείξα. Διάβασε ρε, τι είναι αυτά, γράμματα είναι αυτά. Όχι, εδώ να ακούγεσαι. Έλα ρε Γιάννη λίγο να λεπτό. Ο Γιάννης μπορεί να είναι γιατρός, μόνο γιατροί σε συνταγές γράφουν τέτοια. Ωραία, πες το εδώ σε εδώ επικοινωνία σε μένα. Τι λέει. Βάλ τα τζάμια. Δεν βλέπει. Τα ονόματα. Όλα. Ναι, όλα, πέντε ονόματα. Τίποτα, έκανε ένα τέταρτο να διαβάζει το πρώτο, άστο. Άκου. Μπράβο. Το τρίτο πες μου. Μπράβο. Ναι. Άσε. Αφού βρήκε τα σκότωσε. Τα σκότωσε, άσε. Θα πω άλλη μία. Κατερίνα Λεμονή, Ανέστη Σταχματζίδης, Ιωάννα Τενεκετζή, Χαρίσιος Χατζημανόλης και Βασίλης Βαγιόπουλος. Όχι. Βγάλ το φωτογραφία και βάλ το στα οφίτσια. Το 5 εισιτήριο. Να γελάνε. Θα το βγάλω τώρα. Βγάλ το φωτογραφία τώρα, και βάλ το στα οφίτσια. Τώρα θα το βγάλω. Λοιπόν, κλείνουμε. Πες μου για το σκουμπάρ. Πάμε να πιούμε και καμιά μπύρα. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ εκεί κατευθύνομαι από την αλήθεια. Να δούμε και το ματσάκι. Την Ρεάλ με τη Ρώμα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Αύριο δεν θα, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ θα είμαι. Εσύ θα είσαι εδώ στο στούντιο για το ματς του ΠΑΟΚ. Κόλκας με το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24. Ζωντανή περιγραφή από το γήπεδο της Τούμπας στο μάτι της χρονιάς, στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μάτι της χρονιάς εδώ στην πόλη μας. Από τις 6 θα είναι και ο Κωστής Τσατσαρός εδώ για το pre-game, έτσι, με φοβερές συνδέσεις σε όλο τον πλανήτη που υπάρχουν συνδέσμοι του ΠΑΟΚ και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με το ό,τι θα γίνει πριν το μάτς. Κατά τη διάρκεια του μάτς, ζωντανή περιγραφή από Σταύρο Κόλκα, επιτελείο του ΠΑΟΚ 24, θα είμαι εγώ στο στούντιο και θα συντονίζω την περιγραφή και το σχολιασμό. Αμέσως μετά σχόλια, δηλώσεις ποδοσφαιριστών, συνέντευξη τύπου. Έτσι. Και το πρόγραμμα του Λίμπερο συνεχίζεται κανονικά. Θα έχουμε τα παιδιά του Μπαλαντέρ μετά την εκπομπή και μετά Γιώργο Ζαγόρα με Τζούγκλα. Για να πω φυσικά ότι, αφού ευχαριστήσω ξανά για όλους όσους συμμετείχαν στην εκπομπή, ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα της πόλης με βασικό υποστηρικτή της φυσικά το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, 2311-208-301 για τις κρατήσεις σας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης, ένας από τους ομορφότερους χώρους της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Κατευθύνομαι εγώ εκεί τώρα στο Escobar. Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ για τη μεγάλη συμμετοχή σας στις τηλεφωνικές γραμμές, στα μηνύματα για τα 5 εισιτήρια που δώσαμε για το ΠΑΟΚ Άρης. Θα δώσουμε και την Παρασκευή λογικά κάποια εισιτήρια. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός εδώ στις 8 με τη ζωντανή περιγραφή από Σταύρο Κόλκα και την αφέντο μου τσουνάρα μου εδώ στο στούντιο. Ακολουθούν τα παιδιά του Μπαλαντέρ, Μπαλαντέρ εκπομπή με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,3. Καλό βράδυ. Έχουν πάρα πολλά να σας πούν τα παλικάρια και φυσικά Champions League, Real Madrid, Ρώμα έχουν ξεκινήσει τα μάτς. Θα σας ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ευχαριστούμε και τον Ιωάννη Ζάτση, την ηχοληπτάρα εδώ του Λίμπερο, για την πολύτιμη συνεργασία για άλλο ένα βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης από Ζάχο Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Auf Wiedersehen.